Τούτη γη που την πατούμε, από κάτω της έχει ένα ρευστό μάγμα, τον Μανδύα, που σε βάθος 100 χιλιόμετρων προπορεύεται από την κίνηση της γης. Κινείται γρηγορότερα και αυτό είναι ένα μυστήριο πολύ μεγάλο. Για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. 24 Ιανουαρίου του 2023 είδε το φως της δημοσιότητας μία είδηση που συνοψίζεται σε αυτήν εδώ την εικόνα. Έχουμε μία τομή της γης, αυτό το μπλε είναι οι θάλασσες, είναι ο Φλοιός, από μέσα είναι ο Μανδύας, ο οποίος έχω ακούσει εδώ και 15 χρόνια ότι πράγματι περιστρέφεται ελαφρά γρηγορότερα από ό,τι περιστρέφεται ο Φλοιός. Και τώρα μαθαίνουμε ότι ο εσωτερικός πυρήνας της γης, αυτός εδώ, κάνει ταλάντωση. Μία πηγαίνει προς την κατεύθυνση της περιστροφής της γης, μία σταματάει και πάει ανάποδα. Και σταματάει πάλι και ξαναπάει προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτή η περίοδος είναι μερικά έτη. Αν θέλουμε να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες, μπορούμε να διαβάσουμε το κείμενο. Οι ερευνητές με επικεφαλή στο σεισμολόγο Σόγκ του Πανεπιστημίου του Πεκίνου έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο Nature Geoscience και είναι εδώ ο σύνδεσμος. Να το ανοίξουμε εδώ, το δέχουμε και αργότερα. Στηρίζουν τις εκτιμήσεις τους στην ανάλυση των σεισμικών κυμάτων. Τώρα, όποιος θέλει το διαβάζει, αυτό που θα πω εγώ εδώ είναι πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα εδώ πέρα όταν έχουμε το Μανδύα να γυρίζει πιο γρήγορα από το Φλοιό. Δηλαδή στην ουσία ο Μανδύας είναι η κινητήρια δύναμη, ο κινητήρας και παρασύρει το Φλοιό πάνω στον οποίο είμαστε εμείς. Και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και ένας πυρήνας μέσα που κάνει δεξιά-αριστερά. Τικ-τακ, τικ-τακ. Μόνο αυτό που το τικ-τακ διαρκεί κάτι χρόνια. Για να δούμε πώς το λέει εδώ πέρα. Ακριβώς, η περιστροφή του στερεού εσωτερικού του πυρήνα της γης εκτιμάται ότι πρόσφατα σταμάτησε και ο πυρήνας φαίνεται να ετοιμάζεται να αναστρέψει την κίνησή του προς την αντίθετη κατεύθυνση, σύμφωνα με Κινέζους επιστήμονες. Με βάση τις έως τώρα ενδείξεις, η περιστροφή με αντίστροφη φορά πιθανώς θα ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία, 10 χρόνια. Προς τη μία πλευρά, 10 προς την άλλη. Ενώ προς διερεύνηση είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην επιφάνεια του πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε επίδραση υπάρχει από αυτό το φαινόμενο στην επιφάνεια του πλανήτη συμβαίνει εδώ και αιώνες από ύπαρξη του πλανήτη. Απλά τώρα θα εντοπίσουν ποιες είναι αυτές οι επιδράσεις. Είναι κάτι που συμβαίνει πάντα, συνέβαινε πάντα και συμβαίνει και τώρα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Για να πάμε λοιπόν Καντ και Λαπλάς. Ηλιακό σύστημα. Η γέννηση του ηλιακού συστήματος είναι η επικρατούσα σήμερα θεωρία. Η θεωρία που περιγράφει τη γέννηση του ηλιακού μας συστήματος αλλά και κάθε άλλου πλανητικού συστήματος έχει τις ρίζες της στην υπόθεση του ηλιακού νεφελώματος που διατύπωσε αρχικά ο γερμανός φιλόσοφος Immanuel Kant 1700 έως 1804 και διερεύνησε ο Γάλλος μαθηματικός και αστρονόμος Pierre Simon Laplace 1749-1827. Παρόλο που αυτή η θεωρία για το σχηματισμό του ηλιακού μας συστήματος είναι σε γενικές γραμμές σωστή, αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα τα οποία προσπαθεί να επιλύσει το επωνομαζόμενο πρότυπο της Νίκαιας. Η θεωρία αυτή διατυπώθηκε από τους Γκόμς και Λέβινσον και μπορεί να διαβάσετε εδώ πέρα Μορμπιντέλη και ο Κάπα Τσιγκάνη στο αστεροσκοπείο της ομώνυμης περιοχής της Γαλλίας και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature του 2005. Για τη συμβολή του μάλιστα στην ανάπτυξη αυτού του προτύπου ο Τσιγκάνης βραβεύτηκε το 2016 με το βραφείο Paolo Farinella. Χωρίς να επισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες,
Αλλά στο το πρότυπο της νίκης έχει παρουσιαστεί αναλυτικά από τον ίδιο τον Τσιγκάνη στον οδηγό παράσταση «Το μυστικό της ζωής». Η βασική διαφορά της με όσα περιγράψαμε ως τώρα είναι ότι οι 4 γιγαντιαίοι πλανήτες δημιουργήθηκαν σε μικρότερες αποστάσεις από τον Ήλιο, αλλά και σε μικρότερες αποστάσεις ο ένας από τον άλλον. Η μεγάλη τομή που φέρνει το πρότυπο της νίκης είναι ότι όλοι οι πλανήτες μετανάστευσαν στις τωρινές περίπου τροχιές τους, εξαιτίας της αλληλεπίδρασής τους με την ύλη του πρωτοπλανητικού δίσκου και του ενός με τον άλλον. Αυτά μας λέει το ίδιο Μαργενίδου, αυτή είναι η επικρατούσα θεωρία. Έρχονται λοιπόν τώρα το καινούργιο αυτό που είδαμε να πει κάτι άλλο που πραγματικά απορώ και περιμένω και εγώ με μεγάλη περιέργεια να δω τι θα πούνε οι αστροφυσικοί, πώς θα εντάξουν δηλαδή αυτή την καινούργια γνώση που πλέον ο πλανήτης Γη είναι ένας κινητήρας, ένα είδος κινητήρα, κινείται γρηγορότερα ο μανδύας και νομίζω εγώ έτσι για αυτή την αίσθηση έχω ότι συμπαρασύρει τον φλοιό. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένα είδος εκραμπούς. Με περίοδο 20 χρόνια. Ο εσωτερικός πυρήνας της Γης. Είναι, θυμάστε τα παλιά ρόλογια με τα γρανάζια που είχε ένα λατήριο και υπήρχε ένα εκρεμές που ήταν στρογγυλό, ήταν ένα γρανάζι που πήγαινε δεξιά-αριστερά, 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 τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Δεν ξέρω. Αυτό είναι συνειρμικά. Δεν σημαίνει οπωσδήποτε κάτι. Λοιπόν, για να δούμε όμως. Βρήκα το πρωτότυπο εδώ του 2005 που είχε δημοσιευθεί από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόης και λέει ότι ο πυρήνας της Γης περιστρέφεται γρηγορότερα από τον φλοιό, λένε οι επιστήμονες. Αυτό είναι η επικεφαλίδα. Extraordinary claims. Εξωπραγματικές αξιώσεις. Μάλιστα. Earth's inner core, ο εσωτερικός πυρήνας της Γης, απολύτε από τον στερεό εσωτερικό πυρήνα, 2.400 χιλιόμετρα, σε διάμετρο, έτσι, όχι σε διάμετρο. Και ο υγρός εξωτερικός πυρήνας σε 7.000 χιλιόμετρα. Ο εσωτερικός πυρήνας παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο γεωδυναμό, στην γεωηλεκτρογεννήτρια, να το πούμε έτσι, που δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο της Γης. Λοιπόν, αυτά εδώ παιδιά είναι εκπληκτικά πράγματα και θα επανέλθουμε όταν θα έχουμε περισσότερα νέα για το ότι ο μανδύας της Γης περιστρέφεται προς την κατεύθυνση περιστροφή της γρηγορότερα από ότι ο φλοιός που είναι η θάλασσα, τα βουνά, οι στεριές, εμείς οι ίδιοι. Τι έγινε, τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Τα ξαναλέμε.